Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Analog Groove Modulation. Σήμερα θα κάνουμε μια ανασκόπηση σε ένα θρυλικό συγκρότημα hip hop στην Ελλάδα. Θα μιλήσουμε για τους FFC, για τη δισκογραφική τους πορεία, για τις εκδόσεις βινιλίων στο κάθε τους άλμπουμ και τις φήμες που ακολουθούν το κάθε άλμπουμ από πίσω όσο αφορά τις εκδόσεις βινιλίου. Εγώ προσωπικά έμαθα τους FFC σαν συγκρότημα το 1997. Ήμουνα στο Λύκειο, ήμουνα κάπου στην πρώτη Λυκείου. Έρχεται ένα παιδί, ένας μαθητής μου, ήξερε ότι ακούω hip hop εκείνη την εποχή. Ήμασταν λίγοι φυσικά. Εγώ είχα ξεκινήσει να ακούω ελληνικό hip hop από το 1995-96, όπου με την παρέα, με τους BMX-άδες στα Χανιά που είχαμε, το ψάχναμε λίγο με τους δίσκους και με τα CD. Αμερικάνικο hip hop ακούγαμε εκείνη την εποχή. Δεν είχαμε ακούσει όμως πολύ ελληνικό. Είχαμε ακούσει τους Terror X Crew, το να τους δω να τρέχουν το EP. Είχαμε ακούσει την πόλη σε άλλο. Είχαμε ακούσει τα Εμισκούμπρια, το 30 χρόνια επιτυχίες, και δεν θυμάμαι αν είχε βγει εκείνη την εποχή και ο δίσκος που διαφημίζεται. Είχε κυκλοφορήσει και από την FM Records μια συλλογή που λεγόταν «Χοντρές Δουλειές». Είχε κυκλοφορήσει σε CD μόνο. Έρχεται λοιπόν ένας μαθητής μου στο Λύκειο, σε ένα διάλειμμα, και μου δίνει αυτά τα δύο CD. Μου δίνει τη συλλογή «Το Χοντρές Δουλειές», όπου ήταν μια συλλογή που είχε μέσα Terror X Crew, Εμισκούμπρια, Ζωντανούς Νεκρούς και Ομήρου Απόγονη και Ράζασταρ, και μου δίνει και το CD σε άλλη διάσταση, τον FFC. Τότε ήταν που εγώ ξεκίνησα και έμαθα τους FFC. Ήταν το πρώτο μου άκουσμα από αυτό το συγκρότημα. Πολύ σύντομα έκανα την ερευνά μου για αυτό το συγκρότημα και έμαθα μέσα από διάφορα κουτσομπολιά και φήμες ότι θεωρούταν τότε το πιο παλιό συγκρότημα hip hop στην Ελλάδα. Θεωρούταν από τους πρωτοπόρους. Μάλιστα οι φήμες έλεγαν ότι ξεκίνησαν τέλη δεκαετίας του 80. Ξεκίνησαν από το Βύρωνα και ξεκίνησαν σαν μια ομάδα παιδιών που μαζευόταν σε μια δίσκο και η κύρια ασχολία τους, το κύριο χόμπι τους, δεν ήταν το MC'ing, αλλά ο χορός. Χόρευαν break dance εκείνη την εποχή. Αφού πραγματικά είχα λιώσει το σε άλλη διάσταση το LP, έπρεπε να βρω και άλλες δουλειές στον FFC. Έμαθα λοιπόν ότι η πρώτη τους δουλειά είχε βγει μόνο σε βινήλιο και λεγόταν Σκληρή Κερί. Το Σκληρή Κερί είναι αυτός εδώ ο δίσκος, ο οποίος αυτός που κρατάω εγώ τώρα είναι η επανέκδοση. Είναι η επανέκδοση που κυκλοφόρησε ο Δημήτρης ο Πετσούκης το 2018, περιορισμένα αντίτυπα. Το Σκληρή Κερί είναι ένας πρώιμος ελληνικός hip-hop δίσκος. Το χαρακτηριστικό αυτού του δίσκου είναι ότι στην πρώτη πλευρά όλα τα κομμάτια είναι με αγγλικό στίχο και στη δεύτερη μεριά όλα τα κομμάτια είναι με ελληνικό στίχο. Ο δίσκος κλείνει και με το πολύ ωραίο breakbeat του DJ Mix Mad που τζαμάρηκε στα pick-up. Ήταν και από τα πρώτα ελληνικά scratch που είχαμε ακούσει. Ο δίσκος αυτός, ο πρωτότυπος, κυκλοφόρησε το 1993, το πολύ μακρινό 1993, και ο θρύλος λέει ότι κυκλοφόρησαν μόνο 500 αντίτυπα αυτού του δίσκου, του πρωτότυπου. Όλοι οι fans του συγκροτήματος έψαχναν να βρουν αυτό το δίσκο. Ήταν δύσκολο να το βρεις, υπήρχαν πολύ λίγα αντίτυπα και αυτοί που τον είχαν ουσιαστικά δεν τους ξέραμε ποιοι ήταν και δεν το πουλούσαν κιόλας οι περισσότεροι. Τον FFC, τον πρώτο δίσκο, ήμουν σίγουρος ότι δεν τον έβρισκα ποτέ. Το 2002 ή το 2003, δεν είμαι σίγουρος για την ακριβή χρονολογία, αλλά ήταν στις αρχές του 2000, εμφανίστηκαν, δεν μπορώ να ξέρω πού, 15, 20, 30 αντίτυπα, τα οποία ήτανε ο πρωτότυπος δίσκος των FFC, το Σκληρή Κερί, απλά δεν υπήρχαν εξώφυλλα. Μάλλον βρέθηκαν ξεχασμένα σε κάποια αποθήκη ή σε κάποια δισκοθήκη και τα έβγαλαν προς πώληση, τότε δεν υπήρχε το Discogs, και τα έβγαλαν προς πώληση μέσω του site HipHopGR. Πολλούταν, αν θυμάμαι καλά, προς 30-40 ευρώ το κάθε ένα αντίτυπο, όμως δεν είχε εξώφυλλο, δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το εξώφυλλο. Ο δίσκος δίνονταν μέσα σε ένα λευκό χαρτί. Ο Δημήτρης ο Πετσούκης με την επανέκδοση αυτή έκανε
πάρα πολύ καλή δουλειά σε όλους τους τομείς, γιατί έπρεπε να υπάρχει αυτή η επανέκδοση σαν ένας από τους πιο ιστορικούς ελληνικούς hip-hop δίσκους σε αυτή τη χώρα. Και επίσης η επανέκδοση είναι πάρα πολύ καλή δουλειά, σαν δημιούργημα δηλαδή. Τον έκανε ακριβώς ίδιο με τον πρωτότυπο, και το εξώφυλλο και ο δίσκος, η ετικέτα, το label του δίσκου είναι ακριβώς ίδια με τον πρωτότυπο που κυκλοφόρησε το 1993. Η μόνη διαφορά είναι πίσω στους τίτλους, εδώ πέρα, που λέει Produced by High Cool. Το τέλος της πρότασης που λέει Rapping by FFC. Στον πρωτότυπο δίσκο το FFC είναι με κόκκινα γράμματα, ενώ όλο το υπόλοιπο artwork είναι ασπρόμαυρο. Μόνο η λέξη FFC στον πρωτότυπο δίσκο είναι με κόκκινα γράμματα, ενώ στην επανέκδοση είναι και αυτό ασπρόμαυρο. Αυτή είναι η μόνη διαφορά του πρωτότυπου με την επανέκδοση. Έτσι, επανέρχομαι στο 1997, όπου σας είπα πριν ότι ένας μαθητής μου έδωσε το CD σε άλλη διάσταση, και το 2019 ο σκηνοθέτης κυκλοφορεί την επανέκδοση του άλμπουμ σε άλλη διάσταση και πρώτη έκδοση σε βινήλιο, διότι το 1997 η εταιρεία παραγωγής δεν το κυκλοφόρησε σε βινήλιο. Ήτανε ραγδαία ανάπτυξη του στα CD τότε και οι εταιρείες θεωρούσαν πολύ καλύτερο και πολύ πιο επικερδές για τις ίδιες τις εταιρείες να κυκλοφορούν τις δουλειές των καλλιτεχνών μόνο σε CD. Αυτός είναι ο δίσκος, άλλη διάσταση. Είναι η δεύτερη δουλειά των FFC. Κυκλοφόρησε το 1997 μόνο σε CD και το 2020 πρώτη φορά έκδοση σε βινήλιο από το Δημήτρη Πετσούκη επίσης. Είναι πολύ καλή δουλειά σαν έργο. Μέσα στο δίσκο βλέπουμε συμμετοχές από Razzastar, από Unique, και παρατηρούμε ότι στο συγκρότημα έχει εισχωρήσει ο DJ Sparky T και ο DJ Everlast. Ένα χρόνο μετά του άλμπουμ σε άλλη διάσταση σε CD, το 1997, πάμε στο 1998, όπου ξαφνικά βλέπουμε στα δισκοπολία ένα νέο CD από τους FFC με τίτλο «Η Απειλή». Η Απειλή κυκλοφόρησε από την Polydor, μια πολυεθνική εταιρεία. Εκείνη την εποχή το hip-hop σαν κατηγορία μουσικής δεν είχε δικιά του θέση στα ράφια των δισκοπολίων, έμπαινε συνήθως μαζί με τα έντεχνα ή με τα ελληνικά ροκ. Από το 98 και μετά, σε όποιο δισκοπολείο έμπαινες, τα πρώτα CD που έβλεπες στην κατηγορία έντεχνα, ελληνικά ροκ ή και hip hop ήταν η Απειλή των FFC και το 30 χρόνια επιτυχίες των Emiz. Και φυσικά η πόλη σε άλλο των Terror X Crew. Η Απειλή είναι αυτός εδώ ο δίσκος. Κυκλοφόρησε το 1998 σε CD και σε έκδοση βινιλίου από την Polydor εκείνη την εποχή κυκλοφόρησαν μόνο 500 αντίτυπα. Επειδή όπως προείπαμε το CD γνώριζε ραγδαία ανάπτυξη εκείνη την εποχή, ειδικά στην Ελλάδα, ο δίσκος «Η Απειλή» όταν κυκλοφόρησε το 1998, την πρώτη βδομάδα κυκλοφορίας το CD σημείωσε πωλήσεις αρκετών χιλιάδων μονάδων, ενώ το βινίλιο που η Polydor είχε κόψει μόνο 500 βινίλια έκανε πωλήσεις τουλάχιστον 100 κομματιών. Ήτανε τραγικά χαμηλές οι πωλήσεις εκείνη την εποχή για δίσκο να πουλάει μόνο 100 βινίλια. Και οι ηθήνοντες της εταιρείας έκριναν σωστό να αποσύρουν τα αναπομείναντα βινίλια από τα ράφια των καταστημάτων και να τα πάνε για ανακύκλωση. Άρα, αν θεωρήσουμε ότι από τα 500 βινίλια που κυκλοφόρησαν πωλήθηκαν τα 100 την πρώτη βδομάδα κυκλοφορίας, η εταιρεία αμέσως μετά απέσυρε τα υπόλοιπα 400, εκεί έξω έμειναν μόνο 100 βινίλια. Επειδή η Απειλή θεωρείταν πολύ πετυχημένο άλμπουμ, ήταν πραγματικά πολύ καλή δουλειά για εκείνη την εποχή, ήταν ένας δίσκος που τον είχαν όλοι στη συλλογή τους, με το πέρασμα των χρόνων ένα αντίτυπο του βινιλίου η Απειλή έγινε αντικείμενο πόθου για τους συλλέκτες βινιλίου. Εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω τόσους φίλους που ασχολούνται με το hip hop, έχω γνωρίσει τόσα άτομα, έχω γνωρίσει άτομα που μου έχουν πει ότι τον έχουν σπίτι τους, αλλά δεν το έχω δει ποτέ μπροστά μου. Δηλαδή δεν έχω βρεθεί ποτέ σε κάποιο μέρος και να πιάσω τον πρωτότυπο δίσκο του Απειλή. Είναι πολύ πιθανόν η εταιρεία η Polydor να απέσυρε τα βινίλια του Απειλή εκείνη την εποχή, γιατί αυτός ο δίσκος στο βινίλιο έναντι του CD έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Το CD είναι ένα άλμπουμ 18 κομματιών, ενώ στο βινίλιο είχαν συμπεριλάβει μόνο τα 14 τραγούδια. Άρα μιλάμε ότι αν κάποιος ακροατής του συγκροτήματος βρισκόταν στο δισκάδικο και στο ένα χέρι κρατούσε το CD και στο άλλο χέρι κρατούσε το βινίλιο, ήταν σχεδόν σίγουρο
ότι σαν ακροατής θα επιλέξει το CD επειδή ακριβώς είχε πιο πολλά τραγούδια. Λόγω του προβλήματος της χωρητικότητας των βινιλίων που έχουμε εξηγήσει σε προηγούμενες εκπομπές, δεν μπορούσαν να χωρέσουν και τα 18 τραγούδια στις δύο πλευρές του βινιλίου. Φαντάζομαι ότι έγινε μια επιλογή από τους καλλιτέχνες στο να κόψουν 4 τραγούδια. Άρα η συγκυρία της εποχής, το ότι το βινίλιο ήταν στα ιστορικά χαμηλότερά του, το CD γνώριζε τις μεγάλες δόξες του, ειδικά στην Ελλάδα, και φυσικά και η τιμή ήταν ένας παράγοντας του να μην αγοράζει ο κόσμος βινίλια έναντι του πιο φθηνού CD. Αποσύρθηκαν οι κόπιες, οι εναπομείναντες, και έτσι έμειναν μόνο 100 αντίτυπα να κυκλοφορούν εκεί έξω. Ευτυχώς το 2019 κυκλοφόρησε σε επανέκδοση, πρέπει να είναι γύρω στα 400-500 αντίτυπα η επανέκδοση. Είναι ακριβώς ίδιο με την πρωτότυπη έκδοση, δηλαδή έχει 7 και 7, 14 τραγούδια συνολικά ο δίσκος. Λείπουνε πάλι δηλαδή τα 4 τραγούδια του CD. Και είναι ένα πολύ ωραίο συλλεκτικό κομμάτι για να το έχουμε στη δισκοθήκη μας και να θυμόμαστε τις έντοξες ημέρες των FFC. Ερχόμαστε στο 2000, νέα χιλιετία, και οι FFC έχουν φτιάξει το δικό τους μύθο σαν hip-hop συγκρότημα στην Ελλάδα. Έχουν τους δικούς τους ακροατές, έχουν φτιάξει τη δική τους ιστορία. Κλείνουν πάνω από 10 χρόνια στο χώρο της μουσικής και το 2000 συναντάμε στα δισκοπολία της Ελλάδας αυτό εδώ το CD, το Οχυρωμένη Αντίληψη από τους FFC. Προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτός εδώ ο δίσκος είναι ο πιο ολοκληρωμένος δίσκος των FFC. Είναι ο αγαπημένος ο δικός μου από αυτό το συγκρότημα και μου άρεσε και πάρα πολύ το εξώφυλλο που είναι τόσο minimal. Είναι ουσιαστικά ένα πρόσωπο που έχουν ζουμάρει σε μια σπασμένη μύτη. Σε πολλούς δεν άρεσε, το θεωρούσαν υπερβολικό αυτό το εξώφυλλο, όμως εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και αυτό κυκλοφορία της Polydor. Το 2000 που κυκλοφόρησε το Οχυρωμένη Αντίληψη στα δισκοπολία, η Polydor θεώρησε σωστό, αφού τα CD πουλούσαν σαν τρελά εκείνη την εποχή και τα βινίλια είχαν πέσει εντελώς στο θέμα των πωλήσεων, να κυκλοφορήσουν το δίσκο μόνο σε CD, μόνο σε συμπακτό δίσκο και όχι σε δίσκο βινιλίου. 20 χρόνια μετά, ο σκηνοθέτης των FFC, ο Δημήτρης Πετσούκης, παίρνει την απόφαση να επανακυκλοφορήσει το Οχυρωμένη Αντίληψη και σε βινίλιο. Τρέχει ακόμα η διαδικασία του crowdfunding. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του μέσω Facebook στην προσωπική του σελίδα Δημήτρης Πετσούκης, σκηνοθέτης. Μπορείτε να του στείλετε προσωπικό μήνυμα και να σας πει όλες τις λεπτομέρειες για τη διαδικασία το πώς θα προπαραγγείλετε το δίσκο βινιλίου. Θέλω να σας προτρέψω όσοι ασχολείστε με τα βινίλια να την κάνετε αυτή την κίνηση, να προπαραγγείλετε ένα δίσκο βινιλίου Οχυρωμένη Αντίληψη. Δεν είναι επανέκδοση, είναι καινούρια έκδοση γιατί δεν έχει ξαναεκδοθεί στο παρελθόν αυτό το άλμπουμ σε δίσκο βινιλίου, άρα θα είναι ένα μοναδικό κομμάτι της συλλογής σας. Οι FFC συνέχισαν τη δισκογραφική τους πορεία και μετά το Millennium, βγάζοντας τον επόμενο τους δίσκο με τίτλο Υπόψιν. Συνέχισαν με άλλον ένα δίσκο που λεγόταν Κλασικά Ηχογραφημένα, αν θυμάμαι καλά το 2004, και με ακόμα άλλον ένα δίσκο που λεγόταν Αντιληψίες Συνείδησης, ένα χρόνο μετά, το 2005 δηλαδή. Αμέσως μετά την κυκλοφορία του τελευταίου του CD, το Αντιληψίες Συνείδησης το 2005, βλέπουμε τον Κώστα Κουρμένταλα να εξαφανίζεται από την ελληνική hip-hop σκηνή. Ο Δημήτρης Πετσούκης, ο οποίος ήταν υπεύθυνος και για τη μουσική και για κάποιους στίχους των FFC, συνεχίζει να ασχολείται με μουσική, φτιάχνει την κολεκτίβα Αντίξωες Παραγωγές και κυκλοφορούν και άλλες δουλειές μετά. Κάπου στο μακρινό 2007, και ενώ επικρατεί στα κοινωνικά δίκτυα το MySpace, αν το θυμάστε το MySpace ήταν ένα κοινωνικό δίκτυο περίπου σαν το Facebook, όμως βοηθούσε πιο πολύ τους μουσικούς. Μπορούσες να βάλεις ένα top 10 των μουσικών σου κομματιών, άρα όποιος έμπαινε στο προφίλ σου μπορούσε να δει και τις φωτογραφίες σου σαν καλλιτέχνη και σαν συγκρότημα, αλλά μπορούσε να ακούσει και ένα δείγμα της δουλειάς σου. Γενικά ήταν ένα πολύ ωραίο εργαλείο για τους μουσικούς. Κάπου εκεί λοιπόν στο MySpace συναντάω σε μια ανεξάρτητη σελίδα που ανέβαζε ελληνικά hip-hop τραγούδια, δεν ήταν σελίδα κάποιου συγκροτήματος, ήταν μια ανεξάρτητη σελίδα, ένα MP3 χαμηλής ποιότητας από τους FFC, το οποίο είχε τίτλο «Ας χαθώ στο όνειρο». Στο κομμάτι συμμετείχε και η Μαρία Ρίζου, την οποία Μαρία Ρίζου με τα φωνητικά της την είχαμε συνηθίσει και σε προηγούμενες δουλειές των FFC, σε πολύ ωραία τραγούδια. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο γνώρισε επιτυχία μέσα από το ίντερνετ,
ουσιαστικά μοιράστηκε, αν μπορούμε να το πούμε, από χέρι σε χέρι ή μάλλον από υπολογιστή σε υπολογιστή. Ήταν ένα κομμάτι το οποίο δεν το κυκλοφόρησαν οι FFC επίσημα. Ήταν πολύ χαμηλή ποιότητα σε αυτό το MP3 και είναι κρίμα γιατί το τραγούδι ήταν εξαιρετικό. Στο πέρασμα των χρόνων, μαζί με το τραγούδι «Ας χαθώ στο όνειρο», το οποίο έπεσε στα χέρια μου κάπου το 2007 ή το 2008 μέσω του ίντερνετ, έχουμε άλλο ένα πολύ ισχυρό παράγοντα του συγκροτήματος. Έχουν κυκλοφορήσει το 2004 στο δίσκο «Κλασικά ηχογραφημένα» το κομμάτι «Το παραμύθι». Το παραμύθι είναι σίγουρα η μεγάλη επιτυχία των FFC σαν συγκρότημα. Είναι ένα κομμάτι που αν για οποιοδήποτε λόγο δεν το έχετε ακούσει, θα σας πρότεινα να το βάλετε είτε στο YouTube είτε στο Spotify, οπουδήποτε βρείτε, πατήστε FFC παραμύθι και ακούστε αυτό το κομμάτι. Φτάνουμε στο 2018 και δεν έχουμε ούτε το παραμύθι, ούτε το κομμάτι «Ας χαθώ στο όνειρο» σε μια κυκλοφορία βινιλίου. Έτσι έρχεται ξανά ο σκηνοθέτης, ο Δημήτρης ο Πετσούκης από τους FFC και μας κυκλοφορεί σε αυτόν εδώ το φανταστικό δίσκο, είναι ένα picture disc. Picture disc σημαίνει ότι το εξώφυλλο του δίσκου είναι τυπωμένο πάνω στο βινίλιο, το οποίο περιέχει το παραμύθι και το «Ας χαθώ στο όνειρο» σε νέα μαστεραρισμένη έκδοση και νέα μίξη. Ο δίσκος αναλυτικά περιλαμβάνει στην πρώτη πλευρά το κομμάτι «Παραμύθι», στίχη μουσική σκηνοθέτης, παρουσίαση ρυθμοδαμαστής. Το δεύτερο κομμάτι της πρώτης πλευράς είναι πάλι το «Παραμύθι» σε remix. Στίχη σκηνοθέτης, μουσική «Deadlock», παρουσίαση ρυθμοδαμαστής. Το τρίτο κομμάτι της πρώτης πλευράς είναι το κομμάτι «Το ασχαθώ στο όνειρο», με τη συμμετοχή της Μαρίας Ρίζου. Στίχη μουσική σκηνοθέτης, παρουσίαση ρυθμοδαμαστής και Μαρία Ρίζου. Σε αυτή την έκδοση, που είναι μόνο στην έκδοση του βινιλίου, έχουμε και τη συμμετοχή του Γιώργη του Νίκα, όπου παίζει λαούτο και γκάιντα. Ουσιαστικά έχουμε καινούριες προσθήκες σε αυτή την έκδοση του τραγουδιού. Το τέταρτο κομμάτι της πρώτης πλευράς είναι το κομμάτι «Πάρε λίγο φως» σε remix. Στην πίσω πλευρά αυτού του δίσκου συναντάμε όλα τα κομμάτια της πρώτης πλευράς, αλλά σε instrumentals, δηλαδή μόνο η μουσική, χωρίς τα λόγια. Ο δίσκος αυτός είναι ένα καταπληκτικό κομμάτι τέχνης, το οποίο στο picture disc, δηλαδή στην εικόνα που είναι τυπωμένη πάνω στο βινίλιο, απεικονίζονται οι τρεις FFC, δηλαδή ο Κωστής ο Κουρμένταλας, ο Δημήτρης ο Πετσούκης και ο Θωμάς ο Πετικάκης ή αλλιώς DJ Everlast. Και στην πρώτη πλευρά έχουμε τα αρχικά FFC, που σημαίνει Fortified Concept. Είναι ένα βινίλιο που πρέπει να κυκλοφόρησε σε πολύ περιορισμένο αριθμό αντίτυπων, και αυτό με τη μέθοδο της προπαραγγελίας, δηλαδή έστελνες μήνυμα στο σκηνοθέτη, του έλεγες ότι ενδιαφέρεσαι και ότι το θες, του έστελνες με κάποιο τρόπο τα χρήματα και όταν κυκλοφορούσε ο δίσκος, τον έστελνες σπίτι σου με το ταχυδρομείο. Είναι η λεγόμενη μέθοδος του crowdfunding. Αυτός ο δίσκος δεν κυκλοφόρησε στα καταστήματα και φαντάζομαι ότι τον έχουν στην κατοχή τους οι μεγάλοι φαν αυτού του συγκροτήματος και οι μεγάλοι φαν των συγκεκριμένων κομματιών. Σίγουρα είναι ένα στολίδι για κάθε hip-hop δισκοθήκη. Η μίξη και το mastering αυτού του δίσκου έγιναν από τον DJ Everlast. Η μίξη και το mastering του κομματιού «Ας χαθώ στο όνειρο», μόνο για αυτό το κομμάτι, έγινε από τον JK1. Η γραφιστική επιμέλεια όλου του δίσκου είναι του Third Eye Revolution, μία από τις καλύτερες δουλειές που έχω δει από τον Third Eye. Ο δίσκος είναι μία κυκλοφορία από τις αντίξωες παραγωγές για το 2018-19. Η FFC σίγουρα είναι ένα συγκρότημα το οποίο δεν μπορούμε να το αναλύσουμε μέσα σε 10-15 λεπτά που διαρκεί αυτή η εκπομπή. Χρειάζονται ώρες συζητήσεων, ίσως και ημέρες συζητήσεων. Ίσως να έπρεπε να διοργανωθεί και ένα συνέδριο για την ιστορία των FFC από το που ξεκίνησαν και το που κατέληξαν. Πόσο επηρέασαν τα ελληνικά hip-hop συγκροτήματα στη μετέπειτα εποχή του hip-hop. Πόσο καθόρισε τη μουσική αυτή η απόφαση του Κώστα Κουρμένταλα να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Και είναι και τόσες άλλες λεπτομέρειες που ούτε καν τις γνωρίζουμε. Αυτό που θα κρατήσουμε εμείς σαν ακροατές είναι η πλούσια δισκογραφία αυτού του συγκροτήματος, οι αμέτρητες ώρες μουσικές που μας έχει χαρίσει αυτό το συγκρότημα και πόσο εν τέλει μας καθόρισε αυτό το συγκρότημα και εμάς τους ίδιους σαν ανθρώπους. Εγώ θα σας προτείνω να ψάξετε να βρείτε τους δίσκους τους. Είναι αξιόλογες δουλειές όλα. Είναι δίσκοι που αξίζει να τους έχει κάποιος στη συλλογή του, είτε σε βινίλιο είτε σε CD. Κλείνοντας αυτή την εκπομπή, θα ήθελα να πω ότι πραγματικά αν μου έλεγε κάποιος κάνε μία ευχή που έχει να κάνει με τη μουσική και με το ελληνικό hip-hop,
και θες να πραγματοποιηθεί, θα ευχόμουν κάποια στιγμή, δεν ξέρω πότε, κάποια στιγμή όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, όταν θα έχουν ευθυγραμμιστεί οι πλανήτες σωστά, να δούμε ακόμα ένα live των θρυλικών FFC και να είναι όλοι μαζί. Να χαθώ, ας χαθώ πάλι μες στο όνειρο. Σ' ό,τι αξίζει να μένει ζωντανό. Σ' ό,τι αντέχει στον καιρό. Σ' ό,τι αγάπησα σε ό,τι ξέχασα. Σ' ό,τι νοσταλγήσα μα το έχασα. Σ' ό,τι θυμήθηκα μα δεν γέλασα. Σ' όσα εμένα χρέωσα. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε την εκπομπή και θα ήθελα να σας θυμίσω ότι κάπου εκεί έξω στον κόσμο κυκλοφορούν πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Ναι, μπορεί να μην το πιστεύετε, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που είναι πραγματικά καλοί. Έχουν το καλό μέσα τους. Αν έτυχε και δεν γνωρίσατε ακόμα ένα τέτοιο άνθρωπο, θα σας πρότεινα να γίνετε εσείς ένας από αυτούς.